Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο του Σταύρος Βένετης. Όλα έτοιμα για την αναμέτρηση των match-ups με το Real Madrid. Παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Bronze League. Οι δύο μαζί στον δεύτερο όμιλο με τους match-ups να αφορούν τις μαύρες εμφανίσεις και τους Real Madrid τις λευκές. Πρώτη επίθεση για τους match-ups. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Αντωνίου, Χριστοδούλου, Βουργαράκης και Ανδρέας Παπαμιχαήλ, πεντάδα τους. Ο Μιχάλης έχει δίνει στον Αντωνίου, εκείνο σουτάρει για 3, το σουτάστοχο και το αμυντικό rebound για τον Real Madrid και τον Πλακά. Στην άλλη πλευρά τώρα η ομάδα του Real ανεβαίνει και βάζει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι στη ρακέτα των Ματσάμς, ο Γαβριλίδης για το 0-2 του παιχνιδιού. Ανοίγει σκορ ο Τάσος και στο κατέβασμα τώρα ο Αντωνίου για τους Ματσάμς. Κύπελα της αμυναζώνης από τον Real Madrid. Παπα Μιχαήλ, Βουλγαράκης. Σταματάει, εκτελεί για 3 πόντους. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Χρυστοδούλου όμως. Ανανεώνει την επίθεση για τους Ματσάμς. Αντωνίου. Δοκιμάζει για 3. Αστοχή, rebound, επιθετικό ο Παπα Μιχαήλ. Δεν βάζει ούτε αυτός και το αμυντικό στη συνέχεια καθαρίζει ο Καμπούρης. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Real Madrid, ο Αθανασιάδης θα στοχίσει στο δίποδο, το ριμπάουντ του Βουλγαράκης, κατεβάζει γρήγορα στην άλλη πλευρά του γηπέδου για τους Ματσάμς, παίρνει και ένα τρίποντο, αλλά δεν θα το γράψει για να μαζέψει αμυντικό ριμπάουντ ο Πλάκας. Διαμαντόπουλος αλλάζει στη γωνία για 3. Γαβριλίδης θα στοχεί, αμυντικό ριμπάουντ ο Παπαμιχαήλ, τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα καβαλάει, αλλάζει πάρα πολύ ωραία με τον Αντωνίου, εκείνος ηρεμεί και δίνει στο Βουλγαράκη. Ένα drive από τον Γιάννη εδώ, θα προκαλέσει το φάουλ τον Ρεμάλ για να το στείλει στις βολές. Και η δεύτερη και το αμυντικό rebound καθαρίζει ο Πλάκας. Παραμένει το 0-2 του παιχνιδιού. Ο Διαμαντόπουλος παίρνει ένα σπίτι από τον Καμπούρη. Πάσα στην γωνία είναι και τον Πλάκα. Αθανασιάδης και Διαμαντόπουλος παίρνει σκρίνα τον Πλάκα. Σουτάρει για 3. Δεν εστοχεί ο Σταμάτης. Επιθετικό rebound όμως μαζεύει ο Πλάκας. Ανανεώνει με την ομάδα των Real Madrid. Αθανασιάδης κερδίζει φάουλ από τον Αντωνίου. Μπάλα ξανά στους Ρεμάλ. Γαβριλίδης για 3 μέσα μετά την ασίστ του Διαμαντόπουλου. 0-5 το σκορ, ο Τάσος σκοράρει ξανά. Και τώρα η μπάλα στους Ματσάμς με τον Αντωνίου να είναι στο κατέβασμα. Παπαμιχαήλ παίρνει τρίποντο, το βάζει αυτή τη φορά μετά την ασίστ του Αντωνίου. Πρώτο καλάθι για τους Ματσάμς, 3-5 το σκορ, μειώνει στο καλάθι και την κατοχή. Για να κατεβάσει ο Διαμαντόπουλος την μπάλα για τους Ρεμάλ. Διαμαντόπουλος από τα αριστερά, ο Θανασιάδης. Πλάκα προσπαθεί να πιάσει μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Θα γίνει το λάθος τον Άρη. Η κατοχή τώρα για τους Ματσάμς. Πουλουαράκης κατάει μπάλα. Σταυρώνει, κάνει την μπάλα όμως από τον Γαβριλίδη. Θα τρέξουν οι Ρεμάλ. Παναθηναϊκός εκτελεί με τα μπλοκ και φτωχή. Πολύ καλό ξεκίνημα για τη Ρεμάλ Μαδρίτη. Με το σκορ να είναι στο 3-7. Έχουν ένα προβάδισμα 4 πόντων μέχρι στιγμή. Για να δούμε την απάντηση τώρα των Ματσάμς. Ανεβαίνει ο Βουλγαράκης, κόβεται από τον Πλακά για να μαζέψει λοιπόν τον Καμπούρης. Διαμαντόπουλος. Καμπούρης. Κοντά ανεβαίνει για 2 δυναμικά, δεν θα βάλει το καλάθι, το Μιχάλη είναι εκεί για να μαζεύει το rebound και τώρα θα κατεβάσει και την μπάλα για τους Ματσάμς. Μέχρι μέσα από τον Μιχάλη για 2 Χριστοδούλου, το καλάθι δεν θα έρθει, ο Καμπούρης θα μαζέψει. Και τώρα στο κατέβασμα ο Διαμαντόπουλος. Γαβριλίδης. Αθανασιάδης. Διαμαντόπουλος παίρνει σου για 3, αστοχή, επιθετικό rebound, καλάθι
από τον Γαβριλίδη. Μετά την ασίστ του Διαμαντόπουλου, ο Γαβριλίδης κάνει το 3-9. Παπαμιχαήλ. Βουλγαράκης. Θα καβαλήσει, δεν θα καταφέρει να βάλει τον νέο στο επιθετικό rebound, ανανεώνει και τους ματσάμπς. Παίρνει τον drive ο Ανδρέας, ανεβαίνει ανάποδα, ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι μετά την ασίστ του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. 5-9 το σκορ στους 4 ανά το μάτς και στο κατέβασμα ο Διαμαντόπουλος για τους Real Madrid. Αθανασιάδης. Θέλει να πάει κοντά, αλλάζει τώρα με τον Διαμαντόπουλο. Γαβριλίδης. Πάσα θα κοπεί από τον Βουλγαράκη. Μια αλλαγή τώρα για τους Ματσάμς. Ο Θεοδωράκης πήρε τη θέση του Χριστοδούλου για τα υπόλοιπα 5-25. Διαμαντόπουλος χάνει την μπάλα, κλέβει τον Μιχαήλ. Έχει ο Ανδρέας στην άλλη πλευρά, πάει κοντά, κερδίζει φάουλα τον Γαβριλίδη και οδηγείται στις βολές. Παπαμιχαήλ, υπάρχει φάουλα τον Διαμαντόπουλο. Τρίτο ομαδικό για τους Real Madrid. Βουλγαράκης. Παπαμιχαήλ για τρεις, άσχημο το σουτ. Το rebound επιθετικό από τον Ανδρέα Παπαμιχαήλ. Βγάζει έξω τον Αντωνίου. Θέλει να καβαλήσει εκείνος, όμως τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης των Ματσάμς. Έτσι η επίθεση περνάει στο Real Madrid. Γυρνάει μπαλά για τρεις, ο Γαβριλίδης σε στοχή. Ριμπάουν επιθετικός, συνέχεια ο, ο Πλάκας. Άστοχος και ο Καμπούρης. Και μπάλα στους Ματσάμς. Παπαμιχαήλ. Αντωνίου. Κρατάει. Πάσα στον Βουλγαράκη. Θα κλέψει όμως τον Ανασιάδη. Να πάει κοντά. Το κάνει. Ανεβαίνει για δύο ο Κυριάκος και βάζει το καλάθι. 6-11 πλέον το σκορ. Και τώρα η μπάλα στον Βουλγαράκη για να κατεβάσει την μπάλα του Ματσάμς. Κρατάει ο Γιάννης. Συσκαστή πάσα στα πόδια του Καμπούρη. Μιχαήλ στην επαναφορά της μπάλας. Αντωνίου. Ο Μιχαήλ. Διαστία τα δεξιά, αλλάζει με τον Θεοδωράκη. Το δίποντο του Ζαχαρία άστοχο. Ριμπάουν αμυντικό Καμπούρης. Διαμαντόπουλος τώρα στο κατέβασμα. Δίνει δίπλα του στον Καβριλίδη. Γυρνάει μπάλα ωραία για τον Ρεμάλ. Πλάκας. Τελεί για δύο πόντους, αστοχή και το rebound μαζεύει από τον Μιχαήλ. Καβαλάει ο Μιχάλης, ανεβαίνει για δύο, κερδίζει φάουλ. Στις βολές. Πολύ.
Μιχάλη. Το σκορ. Θα γίνει το λάθος για να δούμε. Όχι, κρατάνε μπάλα η Ρεμάλ και την μπάλα έχει ο Πλάκας. Αλλά από πού είναι ο Αθανασιάδης. Τρίποντο άστοχο από τον Γαβριλίδη, ριμπάουν αμυντικό. Στη συνέχεια ο Παπαμιχαήλ δίνει στον Τσίσκιο μπροστά και εκείνος θα βάλει το καλάθι. Για το 8-11 της αναμέτρησης. Την μπάλα έχει ο Αυρίλιδης. Το δίποντο του Αθανασιάδη είναι εύστοχο. Από μέσα απόσταση ο Κυριάκος κάνει το 8-13. Τρίποντο τώρα εύστοχο από τον Παπαμιχαήλ. Πολύ ωραίο σούτ. 11-13 το σκορ. Μπάλα στον Αθανασιάδη. Καβαλάει τώρα ο Γαριφάλου. Εκτελεί για 2 αστοχή. Μπάλα εκτός από τον Θεοδωράκη. 11. Από πριν. Γαριφάλου. Κρατάει μπάλα, αφήνει στον Πλάκα. Αλλάζει τώρα με τον Καμπούρη. Αστοχή εκείνος, ριμπάνω με την κρίση Θεοδωράκης. Παπαμιχαήλ. Βουλγαράκης δοκιμάζει για 3, είναι μέσα μετά την ασίστ από τον Τσίσκιο. Τρίποντο του Βουλγαράκη κάνει το 14-13 μπροστά πλέον οι Ματσάμς. Παίρνουν προβάδισμα. Η Ρεμάλ Μαντρί κατεβάζουν με την μπάλα να είναι στον Αθανασιάδη. Για 2 ανεβαίνει ο Κυριάκος, δέχεται το φάουλ, πηγαίνει για βολές. Από τους Ρεμάλ. Από τον Καμπούρη. 2 βολές έχει τώρα ο Βουλγαράκης. Γαριφάλου. Σκαστή πάσα είναι για τον Γαβριλίδη. Περίποντο του άστοχο. Ο Πλάκας αστοχή, συγγνώμη. Πάνε τώρα εκτός από τους Ματσάμς. Κατοχή και πάλι για τους Ρεμάλ. Περίποντο είναι άστοχο από τον Γαριφάλου. Αμυντικό rebound Αλκίδης. Βουγαράκης. Τρίποντο μέσα ξανά από τον Βουλγαράκη μετά την ασίστ του Παπαμιχαήλ. 19-13 το σκορ για τους Ματσάμς. Ανοίγουν τη διαφορά στους 6. Η μπάλα τώρα είναι για τους Ρεμάλ Μαντρί με τον Πλάκα να είναι στο κατέβασμα. Γαριφάλου, Αθανασιάδης, η πάσα προς τα έξω είναι για τον Πλάκα, ο οποίος θα βάλει το τρίποντο. Πολύ γρήγορη απάντηση από τον Άρη, 19-16, διαφορά πέφτει στους 3. Η μπάλα είναι στον Παπαμιχαήλ για τους Ματσάμς.
10 δευτερόλεπτα απομένουν. Όλη η επίθεση για τους Ματσάμς. Ο Παπαμιχαήλ έχει 3 δευτερόλεπτα. Βουλγαράκης από πολύ μακριά για 3. Είναι ξανά εύστοχος. Άλλο ένα τρίποντο του Βουλγαράκη. 22-16 το σκορ. Εδώ θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Οι Ματσάμς έχουν ένα προβάδισμα. 6 πόντων, 22-16 το σκορ. Εκεί έκλεισε η πρώτη περίοδο. Και η μπάλα είναι για τον Ρεμάλ. Ένα τρίποντο εδώ είναι άστο το Γαβριλίδη. Το ριμπάνω αμυντικό. Καθαρίζει Αντωνίου. Και τώρα την μπάλα έχει ο Παπαμιχαήλ. Βουλγαράκης, νέος σου για 3. Αυτή τη φορά άστοχο. Ο Πλάκας. Στο αμυντικό rebound. Και τώρα στο κατέβασμα ο Άρης για τον Ρεμάλ. Πολύ καλή παρέμβαση του Αντωνίου. Έκλεψε την μπάλα από τον Διαμαντόπουλο που πάσαρε. Ο Παπαμιχαήλ δίνει μια πολύ ωραία πάσα μπροστά στον Ανδρέα. Εκείνο θα βάλει το καλάθι σε έναν πάρα πολύ όμορφο εφνιδιασμό για το 24-16 των Ματσάμς. Διαμαντόπουλος πασάρει στον Πλάκα. Ξανά Διαμαντόπουλος με την μπάλα. Πάει τα δεξιά. Στον Πλάκα θα δώσει και πάλι. Τώρα παίρνει τον drive. Ανεβαίνει ο Άρης. Δεν ευστοχεί. Ο Παπαμιχαήλ είναι εκεί για να μαζέψει το αμυντικό rebound. Παπαμιχαήλ κατέβασε για 2 πόντους ο Ανδρέας, είναι άστοχο το σουτ, Βουλγαράκης το επιθετικό rebound, ανανεώνει για τους Ματσάμς. Τρίποντο τώρα και ο Αντωνίου, άστοχος και αυτός, Διαμαντόπουλος με τη βοήθεια του αντιπάλου, μαζεύει. Καραλαμπόπουλος το σουτ 2 πόντων άστοχο, επιθετικό rebound από τους Ρεμάλ. Βαίνει τώρα, κόβεται ο Γαβριλίδης από τον Βουλγαράκη, μαζεύει το rebound. Κατεβάζει γρήγορα ο Γιάννης, ωραία πάσα στον Αντωνίου. Στο ψηλά τώρα και από τον Πλάκα όμως. Πάνω στον Αντωνίου. Να η μπάλα για τον Ρεμάλ. Ωραία η πάσα εδώ για 2 και το φάουλ στον Βουλγαράκη πάνω στον Γαβριλίδη. Μέσα η δεύτερη από τον Γαβριλίδη. 4-17 το σκορ. Από Μιχαήλ. Βουλγαράκης για 3. Είναι άστοχο το σούτ. Αμυντικό rebound μαζί με ο Πλάκας. Και τώρα Διαμαντόπουλος δίνει δίπλα στο Γαβριλίδη. Καθή πάσα θα κλαπεί από τον Παπαμιχαήλ εδώ. Βάζει, ανεβαίνει για 2 ο Παπαμιχαήλ και δίζει φάουλ. Δύο δυνάστες βολές. Δεύτερη επιθετικό rebound όμως από τον Παπαμιχαήλ. Βουλγαράκης. Καβαλάει, δίνει στον Ανδρέα. Της δει τώρα ο Αντωνίου, αστοχή στο δίποντο, αμυντικό rebound συνέχεια ο Γαλλικόλου. Διαμαντόπουλος. Φάλου, εκτελεί για 2 πόντους, αστοχή. Ριμπάνω αμυντικό συνέχεια του Χριστοδούλου. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Παπαμιχαήλ δίνει μια πάσα, όχι όμως καλή. Thank you.
Παραλαβόπουλος. Γυρνάει κόβεται εντυπωσιακά τον Χρυστοδούλου. Αμυντικό ριμπάουντ από Παπαμιχαήλ. Κατεβάζει ο Μιχάλης τώρα. Της δύο αλλάζει με τον Χρυστοδούλου που βγάζει πάσα έξω. Παπαμιχαήλ εκτελεί με ένα φλότερ και στοχή. Ωραίο καλάθι από τον Ανδρέα Παπαμιχαήλ. 26-17 πλέον το σκορ. 6-15 πριν τη λήξη του πρώτου ημικρόνου. Χαραλαμπόπουλος. Λάκας και Διαμαντόπουλος. Χαραλαμπόπουλος 45. Σουτάρει για τρεις πόντους. Δεν θα βάλει το τρίποντο. Πάμε με την Κουβαράκης. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Αλλάζει με τον Αντωνίου. Ηρεμεί τώρα εκείνος και δίνει τώρα την μπάλα ψηλά στον Παπαμιχαήλ. Τα δεξιά πήγε ο Μιχάλης. Δίνει σκάση στον Ανδρέα. Ωραία, αλλάζει με τον Χρυστοδούλου. Τάπα όμως από τον Γαριφάλου για να μαζέψει rebound ο Χαραλαμπόπουλος. Άλλη πλευρά του γηπέδου η ομάδα των Real Madrid με ένα τρίποντο του Παπαδόπουλου ύστερα από την ασίστ του Διαμαντόπουλου. Και 6-20 το σκορ πλέον. Παπαμιχαήλ. Βουλγαράκης από μακριά. Ο σουτ είναι άστοχο. Το rebound αμυντικό θα καθαρίσει ο Βαριφάλου. Διαμαντόπουλος τώρα. Παραλαμπόπουλος. Υπάρχει φάουλ. Καραλαβόπουλος έχει την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Πλάκας. Θα πάρει το σπιδιαδρύ ο Άρης. Δεν το γράφει. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Μιχαήλ. Βάζει την μπάλα. Η πάση του όμως δεν είναι καλή. Εδώ ο Πλάκας θα κλέψει πίσω για τους Ρεμάλ. Όμως η κατοχή είναι κεφάλι για τους Ματσάνς. Βουλγαράκης έχει την μπάλα. Παίρνει screen. Ωραία, θα πάρει τον drive. Θα κοπεί εντυπωσιακά τον Γαριφάλου. Επιθετικό rebound συνέχεια ο Θεοδωράκης. Ανανέωσε και έβαλε και τον καλάθι ο Ζαχαρίας. 28-20 το σκορ πλέον. Πλάκας. Διαμαντόπουλος και ξανά η μπάλα στον Πλάκα. Παπαδόπουλος, σκαστή στη γωνία, για τρεις ο Παπαδόπουλος, είναι μέσα το σουτ. Ωραίο τρίποντο τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μετά την Παπαδόπουλου. 28-23 πλέον το σκορ. Βουλγαράκης, το δίποντο του είναι άστοχο, rebound ψηλά. Μαζί του Διαμαντόπουλος. Τρέχει στα μάτια, πολύ ωραία πάσα μπροστά στον Γαριφάλου. Έχει κλειστεί, δίνει μια τώρα στον Διαμαντόπουλο που εκτελεί ο Σταμάτης. Δεν θα γράψει το δίποντο. Το rebound ο Παπαμιχαήλ. Και η μπάλα στους Ματσάμς. Βουλγαράκης. Κατεβάζει. Παπαμιχαήλ. Χρυστοδούλου. Θα κάνει βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Αριστερά πάει ο Χαραλαμπόπουλος, κρατάει και δίνει στον Παπαδόπουλο, νέος διατρής ο Παναγιώτης, άστοχο. Ο Θεοδωράκης είναι εκεί για να μαζέψει το αμυντικό rebound. Και τώρα στο κατέβασμα ο Βουλγαράκης για τους Ματσάμς. Τα δεξιά θέλει να πάει, κερδίζει φάουλα τον Ναβίτη. Τρίποντο τώρα άστοχο από τους Ματσάμς. Αμυντικό rebound καθαρίσει ο Γαριφάλου. Χαραλαμπόπουλος. Ανεβαίνει για δύο πόντους. Βάζει το καλάθι εδώ.
Ωραίο δίποδο τον Γιώργο, 28-25 στους 3 μειώνει τη διαφορά. 2-38 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βουργαράκης ανεβαίνει για 2 δύσκολα, βάζει το καλάθι εδώ ο Γιάννης. Ωραίο σουτ. Γρήγορη απάντηση, 30-25 το σκορ πλέον. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Τουρναβίτη για τους Ρεμάλ Μαντρί. Στην περιφέρεια η μπάλα, Παπαδόπουλος στον Μανίνα. Η πάσα στα χέρια του Τσίσκιου. Μπάλα και πάλι για τους Ρεμάλ. Ένα τρίποδο τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο, είναι εύστοχο. Μετά μας του Ναβίτη. 30-28 στους 2 πόντους ρίχνουν τη διαφορά οι Ρεμάλ. 2 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βουλγαράκης Παπαμιχαήλ. Να φτάσει κοντά, τελικά δίνει στον Ανδρέα Παπαμιχαήλ για 2, τελεί εκείνος και φτωχή μετά την ασίστ του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. 32-28 το σκορ. Στο συν 4 η Ρεμάλ. Χαραλαμπόπουλος του Ναβίτης. Ξανά στο Χαραλαμπόπουλο. Drive εκτελεί για 2 πόντους. Θα βάλει καλά, θα κερδίσει και φάουλο ο Γιώργος. Αστόχος στην εξτραβολή, θετικό ριμπάν όμως ο Γαριφάλου. Ανανέωσε εδώ για τους Ρεμάλ. Γαριφάλου στο low post, γυρνάει, εκτελεί, βάζει μετά τα σκουβάρα Λαμπόπουλου. 32 όλα το σκορ, στα ίσα πλέον το μάτς, 1 και 10 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παπαμιχαήλ, πήρε screen. Τσίσιος, τάρι για 3 και βάζει. Ένα εύστοχο τρίποδο τον Ανδρέα Τσίσιο. 35-32 πλέον το σκορ. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μανίνας θέλει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Γιάννης δεν τα καταφέρνει. Πολύ ψηλά ο Μιχάλης Παπαμιχάλης στο rebound. Θα σπρώξει την μπάλα μπροστά. Εκεί θα βρεθεί ο Τσίσιος, ο οποίος θα κερδίσει φάουλα τον Τουρναβίτη και θα πάει στις βολές. Πάνω αμυντικό Μανίνας. Στην άλλη πλευρά τώρα η Ρεμάλ. Παπαδόπουλος. Μανίνας θα αλλάξει με τον Γαριφάλου. Παπαδόπουλος πήρε νέο τρίποντο. Αστόχης ο Παναγιώτης πολύ ψηλά. Στο ριμπάνο Θεοδωράκης. Μία τελευταία επίθεση ολόκληρη για τους Ματσάμς. Φάουλ κερδίζει ο Βουγαράκης από το Μανίνα. 13,2 απομένουν για τους Ματσάμς. Βουλγαράκης. Παίρνει σκριν. Τις δύο Γιάννης. Αλλάζει ωραία με τον Παπαμιχαήλ. Καλά για τους Ματσάμς. Πολύ όμορφη φάση. 37-32. Εδώ θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο μαζί με το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πάντα εδώ στο γήπεδο του Σταύρος Βενέτης. Πάντα στο παιχνίδι των Ματσάμς με τους Ρεμάλ Μαντρί. 37-32 είναι το σκορ. Οι Ματσάμς προηγούνται με 5 πόντους. Έχουν και την μπάλα. Ο Παπαμιχαήλ παίρνει ένα σουτ 3 πόντων. Το βάζει ο Μιχάλης. Από τα 7,5 μέτρα. Ο Παπαμιχαήλ κάνει το 40-32. Στέλνει τη διαφορά στους 8. Και η μπάλα τώρα στο Ρεμάλ Μαντρί με τον Αθανασιάδη να πασάρει δίπλα του στον Γαβριλίδη. Αθανασιάδης. Καβαλάει, ανεβαίνει για 2 πόντους και γράφει ο Κυριακός. Πολύ ωραίο καλάθι. 40-34 στους 6 το μάτς και η μπάλα στους Ματσάμς. Παπαμιχαήλ κρατάει. Πάει τα δεξιά, ψάχνει πάσα, θα αλλάξει με τον Αντωνίου. Το τρίποντο του όμως είναι άστοχο. Λοιπόν, αμυντικό Πλάκας. Κατεβάζει ο Γαβριλίδης. Ωραία, ανεβαίνει με σπάσιμο της μέσης, αλλά θα αστοχίσει στο lay-up. Ο Αντωνίου μαζεύει στο rebound και τώρα ο Μιχαήλ κατεβάζει για τους Ματσάμς. Κρατάει ο Μιχαλής, αφήνει στον Βουλγαράκη.
Ωραίο drive του Γιάννη, ωραία και η πάσα στον Χριστοδούλου. Το δίποτο όμως δεν θα είναι καλό. Ο Πλάκας μαζεύει το rebound. Και τώρα η μπάλα στον Γαβριλίδη για τους Ρεμάλ. Γαβριλίδης, Αθανασιάδης. 12 δευτερόλεπτα χάνει την μπάλα, τον Νίου κλέβει, ολοκληρώνει ο Χριστοδούλου. Θα καβαλήσει ο Αντωνίου, ένα πανέμορφο καλάθι στη συνέχεια. Από τον Σταύρο Αντωνίου, 42-34 πλέον το σκορ. Διαφορά είναι στους 8 πόντους. Και η μπάλα στο Ρεμάλ Μαντρί, Γαβριλίδης. Αθανασιάδης, παίρνει σκριν. Γαβριλίδης, μέχρι μέσα θα πάει, θα ανέβει για 2 και θα γράψει τελικά. Ωραίο καλά τον Τάσο, 42-36 το σκοπλέον. Ο Μιχαήλ, κατέβασε. Κρατάει ο Μιχαλής, σκαθεί για τον Αντωνίου. Πήρε drive, πολύ ωραία πάσα στο Χριστοδούλου, το ανάποδο τελείωμα είναι άστοχο. Το rebound καταλήγει στον Πλάκα. Τώρα Αθανασιάδης. Ανεβαίνει για δύο Κυριάκος αστοχή. Το rebound ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ. Και το foul συνέχεια τον Αθανασιάδη. Αντωνίου. Δίποντο Παπαμιχαήλ. Άστοχο. Αντωνίου στο επιθετικό rebound. Ούτε αυτός γράφει. Επιμένει ο Βουγκαράκης. Αλλάζει ώρα με τον Χριστοδούλου. Το καλά δεν θα έρθει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ. Το οποίο θα θέλει βόλες. Μία εύστοχη, 43-36 το σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Γαβριλίδη για τους Ρεμάλ. Αθανασιάδης. Καμπούρης στο ζωγραφιστό. Θέλει να γυρίσει, θα το κάνει και θα το γράψει. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Καμπούρη. 43-38 το σκορ. Παπαμιχαήλ. Βαράκης. Ωραίο το drive, θα ανέβει για δύο, θα βάλει το καλάθι. Δύσκολο τελείωμα για τον Βουλγαράκη, εύκολο παρόλα αυτά. 45-38 το σκορ. Αθανασιάδης. Βήματα εδώ από τον Λαμπίντη. Παραμένει όσοι έχει το σκορ. Μπάλα στους Ματσάμ, στο κατέβασμα ο Παπαμιχαήλ. Κατέβασε ο Μιχάλης, Αντωνίου. Αλλάζει ψηλά με τον Παπαμιχαήλ, Βουλγαράκης τώρα. Θα πάρει το drive, θέλει να ανέβει, κόβεται του Καμπούρη, επιμένει ο Γιάννης και τελικά κερδίζει το φάουλ από τον Νίκο Καμπούρη. Δύο βολές. Ένα τρίποντο τώρα, εύστοχο από τον Γαβριλίδη. 46-41 η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους. Ένα τρίποντο τώρα του Παπαμιχαήλ, δεν είναι εύστοχο. Το αμυντικό rebound μαζεύει ο Καμπούρης. Κατεβάζουν την άλλη πλευρά η Ρεμάλ, Αθανασιάδης. Το τρίποντο εδώ, εύστοχο ξανά το Γαβριλίδη. Μετά την ασίστα τον Αθανασιάδη. 46-44 το σκορ. Και η μπάλα στον Βουλγαράκη.
2 Γιάννης ανεβαίνει, για 2 βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ. 48-44. Και τώρα στο κατέβασμα ο Γαβριλίδης για τους Ρεμάλ. 5 λεπτά απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να καβαλήσει, κερδίζει φάουλ. Γαβριλίδης κάνει βήματα. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, Βουλγαράκης αστοχή. Λιβάνο Αθανασιάδης. Τρέχει στην άλλη πλευρά και τώρα θα ηρεμήσει. Πλάκας. Αθανασιάδης. Για 3 εδώ, είναι άστοχος, αμυντικό λιμάνι μαζί του Αντωνίου. Τρέχει ο Βουλγαράκης τώρα για τους Ματσάν, δίνει δίπλα του στον Τσίσιο. Τρίποντο από εκείνον, είναι άστοχο. Λιμάνι πολύ ψηλά, μαζεύει ο Λαβίδη. Τώρα στο κατέβασμα, ο Πλάκας για τους Ρεμάλ Μαντρίδ. Τις 2 Θανασιάδης, το έχει αυτό το τελείωμα, θα το βάλει εδώ ο Κυριάκος. 46. Παπαμιχαήλ κάνει την μπάλα, κλέβει ο Γαβούρης. Ολοκλήρωσε ο Πλάκας. Γαβριλίδης σουτ για 3, είναι άσχο αυτή τη φορά. Επάνω Τσίσιος τελικά. Τώρα Παπαμιχαήλ περνάει το κέντρο. Καβαλάει δυναμικά, ανεβαίνει για 2. Κάνει το τελείωμα, αλλά έχει κερδίσει το φάουλ, το οποίο το θέλει στις βολές. Μέσα η δεύτερη μου λέει ο Μιχάλη. 49-46 το σκορ. Να η μπάλα για τους Ρεμάλ. Αθανασιάδης. Υπάρχουν βήματα εδώ. Όχι, υπάρχει φάουλ, συγγνώμη. Τον Παπαμιχαήλ διορθώνω. Δυσδύ, κόβεται εντυπωσιακά ο Γαριφαλού. Εδώ το Παπαμιχαήλ, πάνω Αδωνίου. Τρέχουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου οι Ματσάμς. Γαράκης. Τα δευτερόλεπτα φάουλ. Εδόπουλος και βολές για τον Βουλγαράκη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Γιάννη Βουλγαράκη. 1-46 πλέον το σκορ, στους 5. Η Ματσάμς Διαμαντόπουλος, σκαστεί ωραία για τον Γαριφάλου, αστοχή όμως το δίποντο. Αμυντικό ριμπάουντ ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ. Κατεβάζει και την μπάλα με ασφάλεια. Τώρα θα ηρεμήσει και θα αφήσει τον Μιχάλη για να οργανώσει. Βουλγαράκης, σουτ για 3. Είναι άστοχο, ριμπάουντ ο Πλάκας. Κατεβάζει γρήγορα ο Άρης. Η πλάτη θέλει να παίξει, η μπάλα τώρα περνάει εκτός. Διαμαντόπουλος. Πάσα στάνει στον Αθανασιάδη. Φάουλ ο Παπαμιχαήλ. Τρίτο ομαδικό για τους Ματσάμς.
φάουλ ξανά τον Τσίσκι αυτή τη φορά. Πάνω στον Αθανασιάδη. Καβαλάει τώρα ο Διαμαντόπουλος, δίνει μια πάσα στον Γαβριλίδη, δεν αλλάζει καλά, εκείνος κλέβει ο Αντωνίου. Οι ματσάμς κατεβάζουν. Ο Μιχάηλ αφήνει στον Βουλγαράκη. Στα δεξιά πηγαίνει ο Γιάννης, αλλάζει τώρα με τον Παπαμιχαήλ. Ωραίο drive του Μιχάλη. Δεν βάζει όμως το καλάθι, αμυντικό ριμπάουντ μαζεύει ο Πλάκας. Θα κατεβάσει γρήγορα για να αλλάξει με τον Διαμαντόπουλο. Σταμάτησε, παίρνει τον drive. Βγάζει έξω την μπάλα στον Άρη. Τις δύο Πλάκας ανεβαίνει με σπάθμους μέσης, κάνει όμως βήματα. Και η επίθεση πηγαίνει στους ματσάμς. Ο Μιχαήλ παίρνει το screen. Ανεβαίνει τώρα για δύο. Βάζει το καλάθι ο Μιχάλης. Όμορφο δίποντο, 53-46. Τελευταίο λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στο κατέβασμα ο Διαμαντόπουλος δίνει δίπλα στον Πλάκα. Για δύο. Εδώ ο Γαριφάλου είναι άστοχος. Ο Παπαμιχαήλ είναι εκεί για να μαζεύει το rebound. Τώρα στο κατέβασμα είναι ο Βουργαράκης για τους Ματσάμς. Μια πάσα ωραία φτάνει στον Τσίσιο. Παπαμιχαήλ θα πάρει το drive, ωραία ανεβαίνει για δύο με το αριστερό. Χάνει όμως το lay-up. Ριμπάνω αμυντικό στη συνέχεια από τον Γαριφάλου. Αθανασιάδης πάει τα δεξιά, δέχεται φάουλ από τον Αντωνίου. Όχι, έχουμε βήματα, συγγνώμη. Είναι βήματα από τον Αθανασιάδη. 32 δευτερόλεπτα απομένουν. Μπάλα για τους ματσάμς. Βουλγαράκης. Μπάλα φτάνει στον Αντωνίου για τρεις, εκτελεί εκείνος, δεν το βάζει. Μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια των ματσάμς. Τελευταία 18 δευτερόλεπτα απομένουν για τους Real Madrid. Διαμαντόπουλος. Πάσα ψηλά στο Χαραλαμπόπουλο και τώρα γυρνάει στην περιφέρεια. Γαβριλίδης. Παίρνει drive, κόβεται αντικανονικά όμως από τον Αντωνίου και πηγαίνει για βολές. Δύο τον Τάσο Γαβριλίδη. 53-48. 2,7 απομένουν. Πετάει την μπάλα ο Βουλγαράκης. Δεν θα ευστοχήσει, εδώ τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με την τελευταία περίοδο του μάτς. Επιστρέψαμε για τα τελευταία δεκαλεπτά της αναμέτρησης. Αυτά που θα κρίνουν τον απόψινο νικητή. Ένα τρίποντο εδώ από τους Ρεμάλ και τον Παπαδόπουλο ήταν άστοχο. Ο Αντωνίου μάζεψε το rebound. Και τώρα οι ματσάμς κατεβάζουν με τον Παπαμιχαήλ. Ανεβαίνει ο Βουλγαράκης, κόβεται από τον Γαριφάλου, όμως επέμεινε ο Γιάννης, έβαλε το καλά τελικά. 55-48 το σκορ. Η μπάλα στο Ρεμάλ, Παπαδόπουλος. Η μπάλα θα γυρίσει, Παπαδόπουλος εκτελεί για 3, δεν το βάζει, το ριμπάμ ψηλά. Μιχάλη. WW τον Μιχάλη μέχρι στιγμής. 14 πόντους, 10 rebound, 7 assist. Για να κλέψουμε και μια τάπα πολύ κοντά και σε triple double ο Μιχάλης. Τίποτα τώρα τον Τσίσιο, άστοχο. Το rebound τελικά μαζί του Γαριφάλου. Αναλαμπόπουλος. Διαμαντόπουλος στην κορυφή. Αλλάζει με τον Αθανασιάδη, ωραίο drive. Το καλάθι δεν θα έρθει τον Κυριάκο. Το rebound, τον Παπαμιχαήλ. Για να αφήσει στον Βουλγαράκη. Γρήγορο drive από τον Γιάννη, ωραία πάσα στον Αντωνίου, καλά στον γυμνιασμό του Ματσάμς. 57-48 το σκορ και η μπάλα στο Ρεμάλ Μαντρί με τον Διαμαντόπουλο να είναι στο κατέβασμα. Καραλαμπόπουλος.
περνάει. Παπαδόπουλος μόνος του εκτελεί για 3 και βάζει το τρίποντο. Τον Παπαδόπουλο 57-51 το σκορ. 6 παιχνίδια διαφορά και η μπάλα τώρα στους Ματσάμς. Το τρίποντο του Βουλγαράκη είναι άστοχο. Το ριμπάουντ μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Μπάλα στον Αθανασιάδη, θα εκτελέσει για 2 πόντους. Δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ κερδίζει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Αθανασιάδη. Η μπάλα λοιπόν είναι για τους Ματσάμς. Ο Παπαμιχαήλ παίρνει ένα τρίποντο, το βάζει και αυτό. Μετά να στείλει το Βουλγαράκι. 60-51 πλέον το σκορ. Τώρα στο κατέβασμα η Real Madrid. Χαραλαμπόπουλος πήρε τον drive, ανέβηκε για 2 και έγραψε. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γιώργο. Μειώνει στους 7 έτσι, 60-52 το σκορ, 7-25 για να μάθουμε τον απόψινο νικητή. Βουλγαράκης καβαλάει, αλλάζει με τον Αντωνίου. Στη γωνία εκείνος θα πάρει drive, θα εκτελέσει για 2 πόντους. Δεν θα βάλει το καλάθι. Αμυντικό rebound, μαζεύει ο Γαριφάλου. Διαμαντόπουλος, Χαραλαμπόπουλος. Περνάει Διαμαντόπουλος τώρα. Έχει το φάουλ από τον Αντωνίου. Χαραλαμπόπουλος βάλει το καλάθι εδώ από μέσα απόσταση. Μιχαήλ είναι άστοχο, ριμπάουν εύκολα από Χαραλαμπόπουλο. Διαμαντόπουλος, ωραίο drive, πανέμορφη αλλαγή εδώ με τον Γαριφάλου για το καλάθι των Real Madrid. 60-57 το σκορ. Από Μιχαήλ καβαλάει ο Βουλγαράκης, ανεβαίνει όμορφα, αστοχή όμως το δίποντο. Λοιπόν, μαζί του Χαραλαμπόπουλος κατέβασε και την μπάλα. Τώρα δίνει στον Διαμαντόπουλο. Χαραλαμπόπουλος γυρνάει, δίνει στον Διαμαντόπουλο τρίποντο μέσα. Με ταυλό Διαμαντόπουλος. Τρομερό σουτ εδώ. Μετά την ασίστα του Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει το μάτς στα ίσα. Και το σκορ στο 60 όλα. Μπάλα στους Ματσάμς. Ο Μιχαήλ άλλαξε με τον Αντωνίου το τρίποντο από εκείνον άστοχο. Δεν απαντάει. Το ριμπάνω με την κόπα Παπαδόπουλος στη συνέχεια. Για την Ρεάλ Μαδρίτη θα δώσει μια πάσα μπροστά. Ο Διαμαντόπουλος φτάνει στον Γαριφάλου. Εκείνος όμως αστοχή. Και το αμυντικό στη συνέχεια καταλήγει στα χέρια του Παπαμιχαήλ. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Παπαμιχαήλ έχει κλειστεί. Ψάχνει στήριγμα. Τελικά κερδίζει φάουλ. Όχι, πατάει γραμμή ο Μιχάλης. Και έχουμε time out για την Ρεάλ Μαδρίτη. Σε λίγο επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε από το time out. Την μπάλα είναι στο Real Madrid, οι οποίοι σοφάρισαν λίγο προηγουμένως. 5 και 10 απομένουν για τη λήξη του match. Φάουλ εδώ. Χαραλαμπόπουλος. Κρατάει μπάλα, παίρνει το drive, ανεβαίνει για 2. Φοβερό καλάθι εδώ από τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο. Μπροστά η Real Madrid, 60-62 το σκορ και η μπάλα στα χέρια του Βουλγαράκη. Από Μιχαήλ, ρολάρι, αλλάζει με τον Βουλγαράκη. Ανεβαίνει ο Γιάννης για 2, πολύ γρήγορη απάντηση από τους Ματσάμς. 62 όλα το σκορ. Διαμαντόπουλος. Ψάχνει πάσα, βρίσκει στήριγμα στον Γαβριλίδη. Να εκείνος με φάουλ όμως υπηρετικό. Μπάλα στους Ματσάμς. Γυρνάει μπάλα στην περιφέρεια. Κατάει τώρα ο Αντωνίου. Δεν θα αλλάξει καλά.
Παπαμιχάλη κρατάει όμως την κατοχή του Ματσάνου, παίρνει και ένα τρίποντο αστοχή. Συνέχεια rebound τελικά από τον Γαριφάλου με την βοήθεια του Χριστοδούλου. Και τώρα στο κατέβασμα ο Παπαδόπουλος και την ομάδα του Ρεμάλ Μαντρί. Παρέμβαση εδώ τον Παπαμιχάλ στην πάση του Παπαδόπουλου, έκλεψε για τους Ματσάνους. Βουλγαράκης παίρνει screen, αλλάζει με τον Παπαμιχάλ, για δύο θα εκτελέσει πατώντας τη γραμμή. Είναι άστοχο το σουτ του Αντωνίου, όμως ανανεώνει την επίθεση. Ξανά η μπάλα του Ματσάμς, Βουλγαράκης δέχεται φάουλ χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο. Ψηλά το φάουλ, τελικά είχε προλάβει να πάρει τα βήματα ο Βουλγαράκης, έχουμε δύο βολές επομένως. Πάμε από τον Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Μουγαράκης σταυρώνει. Θα δώσει πάσα στον Χριστοδούλου. Για δύο θα εκτελέσει τη λήξη. Δεν έβαλε το καλάθι. Εδώ θα τελειώσει και η επίθεση για τους Ματσάμς. Και η μπάλα θα περάσει στους Ρεμάλ Μαντρί. Κρατάει μπάλα, ψάχνει πάσα. Βρίσκει στη γωνία του Παπαδόπουλο για τρεις εκείνος. Είναι άστοχος, το αμυντικό rebound καθαρίζει ο Μιχάλης Παπαμιχάλ. Και η μπάλα είναι για τους Ματσάμς. 2:55 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Βουλγαράκης σταυρώνει, θα αλλάξει ωραία με τον Χριστοδούλου. Ψηλά είναι ο Αντωνίου που θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα βάλει το σουτ Παπαμιχάλ. Το αμυντικό rebound όμως κερδίζει το φάουλ και πηγαίνει για βολές. Είναι για τον Γαριφάλου, στο low post εκείνος θα γυρίσει και θα γράψει όμορφο καλάθι για τον Στέλιο Γαριφάλου. 66-64 πλέον το σκορ. Βουλγαράκης θα δώσει μια πάση στον Παπαμιχάλ, κρατάει εκείνος, γυρνάει, δίνει στον Ανδρέα. 7 δευτερόλεπτα από το Ματσάμς, ανεβαίνει ο Ανδρέας, βάζει καλά, τη κερδίζει και φάουλ. 68-64, 1:35 πριν τη λήξη, ακολουθεί και η βολή του. Μέσα και η έξτρα βολή από τον Παπαμιχάλ. 69-64 το σκορ. Μπάλα στα χέρια του Γαβριλίδη. Κρατάει ο Τασουστάρ για τρεις ξαφνικά. Δεν θα βάλει το σούτ. Ο Μιχάλη μαζεύει το αμυντικό rebound. Με ηρεμία κατεβάζει ο Μιχάλης. Τετάρτη την επίθεση της ομάδας του. Θέλει να ροκανίσει και τον χρόνο. Έξυπνα. Αντωνίου στη γωνία δοκιμάζει για τρεις. Σουτά στο τρόπο του Μιχαήλ, στο τρόπο του Ριβάου, να ανανεώνει νέα επίθεση για τους Ματσάμς.
Βουγκαράκης. Ανεβαίνει για δύο πόντους, η μπάλα θα μπει στο καλάθι και το σκορ θα πάει στο 71-64 για τη Μαρτάνς. Παπαδόπουλος για τρεις τώρα, ο Πλάκας είναι άστοχος, ριμπάνα με λίγο Χριστοδούλου. Τελευταία 38 δευτερόλεπτα, τα 19 για τους Ματσάμς. 8 δευτερόλεπτα εδώ για τους Ματσάμς, θα γίνει το λάθος. Γαβριλίδης πάει την baseline, ωραίο ανέβασμα, καλάθι και φάουλα τον Τάσο Γαβριλίδη. Τραβολή. Γαβριλίδη, 91-67, γρήγορο φάουλ από τους Ρεμάλ. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους και πάμε στις βολές για τον Παπαμιχαήλ. Να οργανώσουν 14 δευτερόλεπτα από την Ρεμάλ. Παπαδόπουλος γρήγορο σου για 3 πόντους. Άστοχο ριμπάνο ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ. Γρήγορο φάουλ και βολές ξανά για τους Ματσάμς. Ένα τρίποντο άστοχο από τον Γαβριλίδη, αμυντικό rebound του Χριστοδούλου. Και κάποτε θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βουλγαράκης περνάει απλά το κέντρο, 74-67 το τελικό σκορ. Οι Ματσάμ θα πάρουν την νίκη, επιστρέφουν στα Ροζφίλα, ανεβαίνουν στο 4-5 για να ρίξουν του Ρεμάλ στο 5-4. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στις δύο ομάδες. Από μόνο για τον Τζάμπολ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.